Κύριε Βαγγέλη Δρόσο, είστε μέλος της τουριστικής ανάπτυξης στη Σκόπελο. Ναι. Είμαστε σήμερα στη τέταρτη μέρα της έκθεσης εδώ στο Βερολίνο. Θα ήθελα να μου σχολιάσετε πώς πάει η έκθεση, ποια είναι τα μηνύματα για τη Σκόπελο. Σχολιάστε μου την τέταρτη μέρα. Κοιτάξτε, η γερμανική αγορά δείχνει αυξητική τάση φέτος, πράγμα το οποίο το βλέπουμε και στη Σκόπελο σε έναν ικανοποιητικό βαθμό. Εμείς σαν προορισμός, έχοντας τη Σκιάθο σαν αεροδρόμιο και το Βόλο, μπορώ να πω ότι τουλάχιστον προς το παρόν είμαστε σε ένα καλό επίπεδο τουριστών ήδη προκρατήσεων. Η έκθεση είναι πολύ ενδιαφέρουσα, με πολύ ενδιαφέροντες προορισμούς. Πολλοί επιχειρηματίες έχουμε έρθει σε επαφή με πολλούς επιχειρηματίες. Ο προορισμός είναι ήδη ανοιχτός. Ο κόσμος μπορώ να πω ότι τον ξέρει. Και μπορώ να πω ότι διαλέγει συνειδητά να κάνει διακοπές στη Σκόπελο. Έχουμε αρκετούς υποστηρικτές ένθερμους, οι οποίοι μάλιστα έχουν έρθει και στο περίπτερο και μας δίνουν τα εύσημα για το νησί, το οποίο είναι πανέμορφο. Και μπορώ να πω ότι η παρουσία της Ελλάδας σήμερα δείχνει το αληθινό της πρόσωπο. Βέβαια ήρθε και ο υπουργός μας χθες και προχθές, πράγμα το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Μεγάλοι Γερμανοί, οι οποίοι επισκέφτηκαν το περίπτερο της Ελλάδας προς τιμήν μας. Παλεύουμε για το καλύτερο. Παλεύουμε για το καλύτερο. Γιατί κάποιος να έρθει στη Σκόπελο, τι είναι αυτό που θα συναντήσει ώστε να ξανάρθει? Κοιτάξτε, αν θέλετε να χρησιμοποιήσω σε πρώτη φάση μια αγγλική έκφραση, η Σκόπελος είναι unspoiled. Δεν έχει επέμβει ο τουρισμός στον βαθμό τον οποίο έχει επέμβει σε άλλα μέρη και έχει να κάνει περισσότερο με τον εγκλεισμό σε ένα ξενοδοχείο. Είναι ένα μέρος άγριο, με πανέμορφες ακτές, πανέμορφες θάλασσες. Έχει κρατήσει πολύ μεγάλο κομμάτι από την κουλτούρα του ζωντανή. Έχουμε προσπαθήσει πάρα πολύ να κρατήσουμε φεστιβάλ ζωντανά που έχουν να κάνουν με όλων των ειδών τις τέχνες. Και είναι ένας προορισμός ο οποίος πιστεύω ότι προσεγγίζοντας το κατάλληλο κοινό μπορούμε να διατηρήσουμε σχέσεις αγάπης και ζωής με τη Σκόπελο. Μπορούν να μεγαλώσουν παιδιά στη Σκόπελο τα οποία μεγαλώνοντας θα θέλουν να επιστρέψουν στον τόπο που περάσαν τα παιδικά τους χρόνια. Είναι ένας οικογενειακός προορισμός με πολλά στοιχεία, δεν θα έλεγα πολυτέλειας, αλλά πώς θα το πω, ιδιαίτερων διακοπών. Εμείς η δημοσιογραφική ομάδα του τουριστικού τύπου και του Hellenic TV πραγματικά ευχόμαστε στη Σκόπελο και σε εσάς καλές επιτυχίες και καλή σεζόν. Να είστε καλά. Θέλω στα πλαίσια αυτής της συνέντευξης να αναφέρω ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της προβολής της Σκοπέλου. Έχει να κάνει με την εκδοτική κάρτα που κρατάω εδώ στα χέρια μου. Θα προσκαλούσα μάλλον κάθε Γερμανό να το ψάξει, να ασχοληθεί στο skopelos.gr. Να ενημερωθεί για αυτό το πρόγραμμα, το οποίο πραγματικά του προσφέρει πέραν των πλεονεκτημάτων του νησιού οικονομικά πλεονεκτήματα για να έρθει στη Σκόπελο. Φαντάζομαι αυτή η κάρτα δεν είναι μόνο για τους Γερμανούς, είναι και για άλλον κόσμο. Είναι η δεύτερη χρονιά, ξεκίνησε σαν πείραμα στην ελληνική αγορά, αλλά είδαμε την ανάγκη των ξένων αγορών για κάτι τέτοιο. Έχει ανταπόκριση μεγάλη, οι επαγγελματίες είναι ευχαριστημένοι και φέτος φροντίζουμε να την προωθήσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα σε όλες τις αγορές στις οποίες έχουμε παρουσία, είτε φυσική είτε μέσω του εργαλείου του διαδικτύου. Εύχομαι κάθε επιτυχία. Να είστε καλά, ευχαριστώ για την ευκαιρία.